Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε με πολύ ενδιαφέρον τη συζήτηση στη Βουλή και τις τοποθετήσεις της κυβέρνησης όλων των πολιτικών κομμάτων. Οφείλω όμως να πω ότι αυτές τις μέρες περίσεψαν τυμπανοκρουσίες για την απόφαση της κυβέρνησης να επεκτείνει την αιγαλιτιδα ζώνη στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο. Δίνουν και παίρνουν οι μεγάλες κουβέντες ότι ζούμε ιστορικές στιγμές, ότι η ελληνική επικράτεια μεγαλώνει, ότι αυξάνεται ο χώρος εθνικής κυριαρχίας από το 47 και άλλα πολλά. Βέβαια, για να λέμε και ολόκληρη την αλήθεια, περισσότερο πανηγυρίζουν κάποιοι μεγάλοι ενεργειακοί κολοσσοί, οι οποίοι βάζουν ήδη στο χέρι τα οικόπεδα στην περιοχή του Ιωνίου για να βγατένουν τα δικά τους κέρδη. Γι' αυτό το ΚΚΕ αντιμετωπίζει με μεγάλη σοβαρότητα, με υπευθυνότητα το ζήτημα αυτό. Εδώ δεν χωρούν ούτε μεγάλα λόγια, ούτε πανηγυρισμοί. Το ΚΚΕ ξεκάθαρα έχει επισημάνει ότι η χώρα μας, όπως και όλα τα κράτη, έχει δικαίωμα σε αιγαλιτίδα ζώνη έως τα 12 ναυτικά μίλια και στον καθορισμό της στη βάση της μέσης απόστασης, της μέσης γραμμής, όπου αυτό χρειάζεται και όπου αυτό είναι απαραίτητο. Και αυτό, κατά την άποψή μας, ισχύει και πρέπει να ισχύει, ανεξάρτητα από το πότε θα ασκηθεί αυτό το δικαίωμα. Όμως, η επίλυση των προβλημάτων που αφορούν την αιγαλιτίδα ζώνη, την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ προς όφερος των λαϊκών συμφερόντων, πρέπει να συνδέεται με τρία κρίσιμα κύρια ζητήματα που πρέπει να πρετανεύουν στις όποιες αποφάσεις, κατά την άποψή μας. Συνδέεται πρώτο με την οικοδόμηση σχέσεων αμοιβαίου ωφέλους μεταξύ γειτονικών κρατών και λαών. Συνδέεται δεύτερον με την εκμετάλλευση του θαλασσίου πλούτου με κριτήριο τις εργατικές λαϊκές ανάγκες. Συνδέεται τρίτον με την αποδέσμευση της χώρας από ιμπεριαλιστικές συμμαχίες που έχουν εχθρικούς σχεδιασμούς για τους λαούς και οπωσδήποτε σε όλα αυτά κουμάντο να κάνει ο λαός στη χώρα του. Σήμερα δυστυχώς υπηρετούνται τα συμφέροντα των μονοπωλίων. Υπηρετούνται παζάρια που κάνει η άρχουσα τάξη για να αναβαθμίσει τη δική της θέση στην περιοχή και όχι για την αναβάθμιση των συμφερόντων του λαού και της χώρας. Για όλους αυτούς τους λόγους, στη σημερινή ψηφοφορία, στην αυριανή ψηφοφορία, τοποθετούμαστε με παρόν. Κυρίες και κύριοι, όσο μεγαλώνει η εμπλοκή της χώρας στα επικίνδυνα σχέδια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επέκταση της αιγαλιτίδας ζώνης στα 12 μίλια, δεμένη προφανώς με όλα τα παραπάνω, μπορεί μόνο να μεγαλώσει κι άλλο τους ανταγωνισμούς στην περιοχή. Σας θυμίζουμε ότι με τις ίδιες περίπου τυμπανοκρουσίες πριν λίγους μήνες φέρατε για επικύρωση στη Βουλή και τις συμφωνίες για τον καθορισμό ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Και εμείς τότε σας λέγαμε ότι αυτές οι συμφωνίες, ακριβώς επειδή είναι ενταγμένες στις επικίνδυνες επιδιώξεις των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μας ανησυχούν, γιατί μπορεί να περιπλέξουν και άλλο την ήδη τεταμένη κατάσταση σε όλη την περιοχή. Μήπως θυμόσαστε τι μας λέγατε τότε, ότι αυτές οι συμφωνίες αποτελούν ανάχωμα στην τουρκική επιθετικότητα, ότι ακυρώνουν το παράνομο τουρκολιβικό σύμφωνο και διάφορα άλλα σχετικά. Κι όμως οι προσδοκίες αυτές διαψεύστηκαν. Το κουβάρι περιπλέχτηκε παραπέρα. Τα προβλήματα με την Τουρκία οξύνθηκαν, καθώς η επιθετικότητά της όχι μόνο δεν ανακόπηκε αυτό το διάστημα, αλλά κλιμακώθηκε ακόμα περισσότερο με τις βόλτες του Ρουτς Ρέις εντός της ελληνικής ΑΟΣ και τις νέες προκλήσεις κατά της Ελλάδας. Γιατί όταν προχωράτε σε μερική επέκταση των χωρικών υδάτων της χώρας και υπογράφετε συμφωνίες με γειτονικές χώρες όπως η Ιταλία ή η Αίγυπτος, συμφωνίες όμως που προβλέπουν υποχωρήσεις από κυριαρχικά δικαιώματα, όπως είναι η μικρότερη, για παράδειγμα, επίρρεια των ελληνικών νησιών, αυτό που κάνετε είναι μόνο
να ανοίγετε την όρεξη σε επιδιώξεις, σε στόχους της τουρκικής άρχουσας τάξης, η οποία προβάλλει παρόμοια επιχειρήματα για να προωθήσει τις απαράδεκτες διεκδικήσεις της. Και μιας και είμαστε παραμονές της έναρξης των διερευνητικών συνομιλιών, ξέρετε πολύ καλά πως η Τουρκία σε αυτόν τον 61ο γύρο των διερευνητικών επαφών θα θέσει το σύνολο των διεκδικήσεων που προβάλλει και δημόσια άλλωστε. Παρά τα όσα λέει η κυβέρνηση, ότι μοναδικό θέμα διαλόγου είναι η ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα. Άλλωστε, η πείρα όλων των προηγούμενων γύρων, των προηγούμενων 60 γύρων, μας λέει ότι της έδωσαν τη δυνατότητα να συστηματοποιήσει και να διευρύνει αυτές τις απαράδεκτες διεκδικήσεις. Διεκδικήσεις οι οποίες ξεκινούν από τα χωρικά ύδατα και το εύρος τους, καθώς και το εύρος του εναέριου χώρου, περιλαμβάνουν τις γκρίζες ζώνες, φτάνουν μέχρι την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και συνεχίζουν. Έχει κανείς μήπως την αυταπάτη πως η Τουρκία θα περιοριστεί να συζητάει μόνο την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα, ή μήπως έχει κανείς την αυταπάτη πως θα μπει κάποιο φρένο στις προκλήσεις της? Εμείς πιστεύουμε όχι. Το τραπέζι του διαλόγου το έχουν στρώσει οι Αμερικάνοι, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτοί που σιγοντάρουν αυτή την επιθετικότητα και κάνουν και πλάτες στις διεκδικήσεις της. Και όσοι τώρα, ο ένας μετά τον άλλον, βγαίνουν για να χαιρετήσουν τη διαδικασία προσέγγισης, είναι οι ίδιοι που κόπτονται να προωθήσουν δικά τους συμφέροντα και να διασφαλιστεί βέβαια η νατοϊκή συνοχή στην περιοχή. Γι' αυτό άλλωστε σας έχουν αδειάσει ούκο λίγες φορές, όπως πρόσφατα το Δεκέμβρη στη Σύνοδο Κορυφής, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση με το προσχέδιό της απλώς χάιδευε την επιθετικότητα της τουρκικής κυβέρνησης με ψευδεπίγραφες κυρώσεις, ενώ παρέπεμπε ξανά για το απότερο μέλλον την εκτίμηση της κατάστασης. Δυστυχώς, οι ίδιοι ομοτραπεζοί σας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δίνουν χρόνο στον Ερντοάν για να διαμορφώνει τετελεσμένα. Αυτή είναι δυστυχώς η κατάσταση. Και αν δει κανείς τις δίθεν κυρώσεις που περιγράφονται, οι οποίες είναι παρόμοιες με αυτές που είχαν ήδη αποφασιστεί για τις παράνομες τουρκικές γεωτρήσεις στην ΑΟΣ της Κύπρου, θα καταλάβει πως δεν έχουν κανένα αντίκρισμα. Αυτό που βαραίνει στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως του ηγετικού της πυρήνα, είναι η στρατηγική της συνεργασία με την Τουρκία. Οι πολύμορφες οικονομικές, γεωπολιτικές, στρατιωτικές σχέσεις που έχουν μαζί της τα ηγετικά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Γερμανία για παράδειγμα. Αντίστοιχα, αυτό που επίσης καθορίζει τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ είναι να διατηρηθεί η Τουρκία στο ευρωατλαντικό στρατόπεδο πάση θυσία με όποιο αντάλλαγμα. Και στην προκειμένη περίπτωση, το αντάλλαγμα που προσφέρουν ακουμπά και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει επειδή στις Ηνωμένες Πολιτείες η κυβέρνηση άλλαξε χέρια, επειδή πέρασε από τα χέρια των Ρεπουμπλικάνων στα χέρια των Δημοκρατικών, από τον ανισόρροπο Τραμπ στον Μπάιντεν. Η πολιτική των ΗΠΑ έχει συνέχεια και καθορίζεται πρώτα απ' όλα από τα δικά τους αποκλειστικά συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Όπως πολύ καλύτερα αυτό το γνωρίζουν και οι λαοί της περιοχής, που έχουν ζήσει πολέμους, έχουν ζήσει καταστροφή των χωρών τους, πραξικοπήματα, ανατροπές εκλεγμένων κυβερνήσεων, τόσο με κυβερνήσεις Ρεπουμπλικάνων, όσο και με κυβερνήσεις Δημοκρατικών. Κάτι έχει ακούσει επίσης και ο Αμερικάνικος λαός, ο ίδιος αυτός ο λαός που ζει την εκμετάλλευση στη χώρα του, τη φτώχεια, την ανεργία, την κρίση, την καταστολή, τον ρατσισμό. Αυτή είναι και μέσα και έξω η περιβόητη Αμερικάνικη Δημοκρατία που δυστυχώς όλοι σας εκθιάζετε τόσα χρόνια εδώ μέσα, μέχρι που έπεσε ο ουρανός και σας πλάκωσε όταν αποκαλύφθηκαν τα όρια της για το ποιοι και πώς εκλέγονται και ποιοι και πώς κυβερνούν με τον ακροδεξιό αυτό συρφετό που μπούκαρε στο Καπιτόλιο με αυτό το αποκρουστικό περιεχόμενο. Κυρίες και κύριοι, η Τουρκία, και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, δηλαδή η άρχουσα τάξη αυτής της χώρας, όχι ο λαός της, έχει ανοίξει όλη τη βεντάλια των διεκδικήσεων
με την αβάντα που τις δίνουν οι Αμερικάνοι και το ΝΑΤΟ, οι σύμμαχοι δηλαδή. Γιατί πρώτα αυτοί δεν αναγνωρίζουν σύνορα στο Αιγαίο, το θεωρούν ενιαίο επιχειρησιακό χώρο για τα επικίνδυνα σχέδιά τους. Και αυτά τα σχέδια έχουν στο επίκεντρο τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Και αν πάρουμε υπόψη αυτό που είπε ο λαλίστατος Αμερικάνος πρέσβης για την ανάγκη να ανασχεδιαστεί ο ενεργειακός χάρτης της περιοχής, καταλαβαίνουμε όλοι πως η συνεκμετάλλευση αφορά ενεργειακούς κολοσσούς οι οποίοι σφάζονται για να βάλουν στο χέρι τον πλούτο αυτό της περιοχής. Και αυτός ο χαμός δεν θα τελειώσει με τη μοιρασιά, το αντίθετο. Ακριβώς επειδή οι ανταγωνισμοί είναι πάρα πολύ μεγάλοι, η μοιρασιά θα προετοιμάσει την ακόμα μεγαλύτερη σφαγή που θα ακολουθήσει, με ολέθριες συνέπειες όμως για τους λαούς. Κρίκος στα επικίνδυνα σχέδια που έχουν οι σύμμαχοί σας για την περιοχή είναι και η επίλυση του Κυπριακού με την αναζήτηση συνομοσπονδιακής λύσης με δύο συνιστόντα κράτη. Μια επίλυση που μόνο λύση δεν είναι για τον Κυπριακό λαό, γιατί οδηγεί στην οριστική διχοτόμηση του νησιού. Οι επικίνδυνες εξελίξεις που προδιαγράφονται μπροστά μας εκθέτουν όλους όσους χρόνια τώρα κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό ότι η ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διασφαλίσουν την ειρήνη και την ασφάλεια, θα προστατεύσουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Εκθέτουν όλους όσους κυβέρνησαν και κυβερνούν. Από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, πριν μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ, που αποδείχτηκε νατοϊκότερος του ΝΑΤΟ. Και δεν πάω μακριά, μόνο την Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία να πιάσει κανείς φτάνει. Για τη συμφωνία που σας άφησε πριν ο ΣΥΡΙΖΑ, μιλάω κύριε της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή τη συμφωνία την προετοίμασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη συμφωνία ψήφισε η κυβέρνησή σας. Και τώρα ετοιμάζεστε να την ενισχύσετε ακόμα περισσότερο με την πενταετή και όχι ετήσια ανανέωσή της, όπως γίνεται τα τελευταία 30 χρόνια. Σε όλη τη χώρα βάσεις, λιμάνια, αεροδρόμια, υποδομές έχουν διατεθεί για δολοφονικές επιχειρήσεις των στρατηγικών συμμάχων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Και όλα τα παραχωρητήρια για αυτές τις στρατιωτικές πολεμικές υποδομές έχουν την υπογραφή όλων σας όσων κυβερνήσετε. Και τώρα βέβαια τους παραχωρείτε και άλλες βάσεις σε όλη τη χώρα. Καμιά ασφάλεια δεν προκύπτει για το λαό από την ενίσχυση της χώρας μας ως νατοϊκό στρατόπεδο. Αντίθετα, την μετατρέπουν σε μαγνήτη επιθέσεων. Και μην μας πείτε πάλι για την ενεργή διπλωματία που ασκεί η κυβέρνηση. Τα ίδια έλεγε και ο ΣΥΡΙΖΑ για την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική του. Γιατί ενεργός διπλωματία για σας είναι να ενισχύετε με όλους τους τρόπους τις στρατιωτικές και πολιτικές σχέσεις σας, για παράδειγμα με το Ισραήλ, που δολοφονεί τους Παλαιστίνιους, που πρωτοστατεί στις απειλές κατά του λαού του Ιράν, άλλων λαών της περιοχής. Είναι να ισχυροποιείτε τις σχέσεις σας με την Αίγυπτο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία, κράτη μπλεγμένα μέχρι τα μπούνια σε ανταγωνισμούς και σε πολέμους. Για εσάς, ενεργός διπλωματία είναι να στέλνετε ελληνικές ένοπλες δυνάμεις σε ιμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό που καμία απολύτως σχέση δεν έχουν με την άμυνα της χώρας μας. Τι δουλειά έχουν Έλληνες στρατιωτικοί εκτός συνόρων? Γιατί στέλνετε στρατιωτικές δυνάμεις στο Μάλι της Αφρικής? Τι δουλειά έχει η μονάδα του πυραυλικού συστήματος Patriot στη Σαουδική Αραβία? Ούτε τα φρέσκο αγορασμένα Ραφάλ έχουν σχέση με την άμυνα της χώρας μας. Τα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα αυτά. Τα έργα της ενεργής διπλωματίας είναι οι αποδείξεις μιας πιο ενεργού εμπλοκής στα ιμπεριαλιστικά σχέδια, γιατί αυτό απαιτούν οι επιδιώξεις στα συμφέροντα της αστικής τάξης, μιας ελίτ και όχι του λαού. Σε μια περίοδο που οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στα ιμπεριαλιστικά κέντρα δυναμώνουν, που οι Ηνωμένες Πολιτείες κονταροχτυπιούνται με την Κίνα για το ποιος θα πάρει κεφάλι, ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία στο σύγχρονο καπιταλιστικό κόσμο, σε μια περίοδο που και ο ανταγωνισμός τους με τη Ρωσία και την Ευρωπαϊκή Ένωση οξύνεται, η πολιτική της ενεργούς εμπλοκής γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνη. Εμείς κυρίως απευθυνόμαστε στον ελληνικό λαό, στην ελληνική νεολαία.
Τώρα είναι η ώρα να δυναμώσει ο αγώνας τους για την απεμπλοκή της χώρας μας από ημπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα είναι η ώρα να παλέψουμε για την απομάκρυνση των βάσεων από την Ελλάδα, για την αποδέσμευση της χώρας από ημπεριαλιστικούς οργανισμούς. Τώρα είναι η ώρα να πάρουν όλοι και όλες τη θέση τους στον αγώνα μαζί με το ΚΚΕ, για να δυναμώσει η αλληλεγγύη, η κοινή πάλη των λαών, για να ακολουθήσουν οι λαοί το δικό τους δρόμο, να πάρουν τις τύχες στα δικά τους χέρια. Σας ευχαριστώ.